και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου, καθώς σήμερα θα μιλήσουμε για σπουδαία ιστορικά γεγονότα, όπως είναι τα 50 χρόνια από την κατάληψη της νομικής, μια κάπως προσωπική μαρτυρία. Μαρτυρία ενός κνήτη 55 χρονών, που δεν παρέδωσε την ταυτότητα και δεν πρόκειται να την παραδώσει ο το τέλος. Η μαρτυρία αυτή Η μαρτυρία αυτή είναι κοινή με πολλούς συντρόφους που ζήσαμε αρκετέ δύσκολε μέρες στο κόμμα μας. Τι λέει αυτή η μαρτυρία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΚΝΕ εδώ και 30 περίπου χρόνια διανύουν την πιο όριμη και την πιο δημιουργική περίοδο της δράσης τους. Είναι η πιο μακρόχρονη περίοδος της ιστορίας τους που ηγούνται των ταξικών αγώνων με ακλόνητη αυτοπεποίθηση, μεγάλη αισιοδοξία, ακατάβλητη θέληση και δύναμη για νέες επιτυχίες και μεγάλες κατακτήσεις. Έχοντας στο νου και την καρδιά μας την αυριανή Ελλάδα της εργατικής εξουσίας, της κοινωνίας, του σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Όχι πως στην ένδοξη ιστορία του ΚΚΕ δεν υπήρχαν μεγάλες στιγμές. Όλη η ιστορία του ένας άθλος, αλλά είναι πρώτη φορά στην ιστορία του όπου το πρόγραμμά του, η επεξεργασία του, η αγωνιστική του πορεία και η στη δράση του στηρίζονται στέρεα σε μια επεξεργασμένη επιστημονικά επαναστατική στρατηγική και τακτική. Είναι κατάκτηση και αποτέλεσμα σκυρών προσπαθειών, μελέτης, έρευνας και αγώνων με θεούς και δαίμονες για να ευθυγραμμίσει την πορεία του με τις νομοτέλειες της ιστορικής εξέλιξης και τις απαιτήσει της σύγχρονη εποχής που ζούμε όπου το παλιό πεθαίνει και το καινούριο γεννέται σε έναν συγκρονιστικό αγώνα ζωής και θανάτου. Ζούμε καθημερινά αυτόν τον αγώνα παντού. Το βλέπουμε ολοκάθαρα και στο χώρο σας, στα πανεπιστήμια. Η αντίθεση που διατρέχει τον προσανατολισμό, συνελικά τη λειτουργία των πανεπιστημίων είναι βαθύτατη και οξύτατη. Πανεπιστήμια υποταγμένα πλήρω στι ανάγκε και η κερδοφορία των καπιταλιστών ή πανεπιστήμια στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και τη νεολαία, στην υπηρεσία τη ολόπλευρης προόδου του ελληνικού λαού, πρόοδο που καθορίζεται από την πρόοδο τη επιστήμη και τη τεχνολογία και οι δυνάμει που ευθύνονται για την άθλια σημερινή κατάσταση ασφυξίας και αβεβαιότητας για την πλειοψηφία των φοιτητών Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ παρουσιάζονται σήμερα μπροστά στους φοιτητές γενικότερα στην νεολαία ως Σωτήρες και Αναμορφωτές. Διαματοπούλου, Κεραμέως, Γαβρόγλου και άλλοι όλοι μαζί έχτισαν αυτό το τέρος. Ένας έκοβε και ο άλλος έραβε. Είναι σάπιοι όπως σάπιο είναι και το σύστημα που υπερασπίζονται. Τους αξίζει η πιο πλατιά μαζική καταδίκη. Το καινούριο που έρχεται το φέρνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι παντοδύναμο και θα νικήσει με σας μπροστά την ΚΝΕ στην πρώτη γραμμή. Το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω. Το συνέδριό σας, το 13ο συνέδριο της ΚΝΕ που έκλεισε πρόσφατα την αυλαία του με μεγάλη επιτυχία είναι μια από τις καλύτερες ε, αποδείξεις αυτής της δυναμικής και αισιόδοξη προοπτικής. Όλοι εμείς που ζήσαμε την ιστορία της ΚΝΕ από την ίδρυσή της και γνωρίσαμε όλες τις φάσεις που πέρασε κατά την διαδρομή της ως τα σήμερα, αισθανόμαστε ότι η ΚΝΕ διανύει την πιο, πλα, την πιο, λαμπρή περίοδο από την ίδρυσή της και ότι μπροστά της βρίσκονται ακόμα πιο λαμπρές αλλά και απαιτητικέ μέρες. Είμαστε περήφανοι για τις νέες γενιές των κομμουνιστών που έχουν επομιστεί τη μεγάλη ευθύνη να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το πιο μεγάλο, το πιο ωραίο, το πιο συγκλονιστικό. Την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. <Και> έχουμε επίγνωση, έχουμε επίγνωση της βαρύτητας των λόγων μας. Δεν παρασυρώμαστε όμως από τις επιτυχίες μας. Δεν εφησυχάζουμε γιατί ξέρουμε ότι μπροστά μας έχουμε πολύ δρόμο και απρόβλεπτες δυσκολίες. Ακριβώς γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τον αντίπαλο. Και προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε για να εκπληρώσουμε το ρόλο του πρωτοπόρου αγωνιστή κάτω από τις οποιοσδήποτε συνθήκε. Δεν μας τρομάζουν οι δυσκολίες και η προσωρινή υποχώρηση του επαραστατικού κινήματος. Έχουμε συνείδηση ότι πάμε κόντρα στο ρεύμα. Αλλά με μεγάλη πίστη ότι το ρεύμα των μεγάλων αλλαγών και ανατροπών θα θεριέψει και θα σαρώσει το παλιό, το ξεπερασμένο, το σάπιο. Ξέρουμε όμως ότι χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα. Γι' αυτό και φροντίζουμε διαρκώς να κατάμε ζωντανή αυτή τη σχέση. Να κατακτάμε τις βάσεις της θεωρίας μας. Να εμπλουτίζουμε, να αναπτύσσουμε και να υπερασπιζόμαστε με πάθος και αδιαλαξία τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού ως εγγύηση νικηφόρων μαχών. Αντλούμε δύναμη ακριβώς από τη θεωρία μας, την πρωτοπόρα θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού, τον μαξιμό Όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, όλα όσα ζούμε, οικονομικές κρίσεις, πολέμους, στόχια, σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, επιδημίες, φυσικές καταστροφές, εγκληματικότητα, σύψη και διαφορά, βαρβαρότητα και ταυτόχρονα τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμων και ασύλληπτη συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια, εκρηκτικέ αντιθέσει. Δεν είναι απόδειξη της χρεοκοπίας του σοσιαλισμού και της μαξιστικής θεωρίας όπως κανοναρχούν οι υπερασπιστές και απολογητές του καπιταλισμού. Αλλά δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Το θρίαβο της μαρξιστικής επιστήμης και των προβλέψεών τη ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής ως το τελευταίο εκπαιδευτικό σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει ολοκληρώσει την ιστορική του αποστολή προπολού. Είναι σε παρακμή. Αντλούμε δύναμη ακόμα από το όλο της εργατικής τάξης που είναι η μόνη τάξη που έχει συμφέρον από την ίδια της την κοινωνική θέση ως κύρια παραγωγική δύναμη και αντικείμενο της πιο στιγνής εκμετάλλευσης να σαρώσει το παλιό και να δημιουργήσει το νέο. Το πόσο όρημη και αναγκαία είναι αυτή η αλλαγή φαίνεται από παντού. Ορισμένα πρόσφατα στοιχεία είναι πολύ αποκαλύπτικα. Από το 2020 έως το 2022, περίοδος πανδημίας, δημιουργήθηκε παγκόσμιο πλούτο 42-3 δολαρίων. Από αυτόν τον πλούτο, το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού απορρόφησε τα 2 τρίτα και το υπόλοιπο ποσοστό πηγαίνει στο 99% του πληθυσμού. Το 1 βέβαια τη εκατό είναι η κορφή του παγόβουνου. Ρεκόρ λοιπόν κερδών για τους μονοπωλιακούς ομίλους και ρεκόρ φτώχειας για τους λαούς. Αυτή είναι η αναπτυξή τους. Αυτές είναι οι αξίες τους. Για αυτές τις αξίες ματώνουν τους λαούς. Αποδεικνύεται ότι η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, το ανελαίει το ξεζούμισμα των εργαζομένων, με άθλιους μισθούς και δουλειά ολημερής, είναι μονόδρομος για το κεφάλαιο. Οι αγώνες που εξελίσσονται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ακόμα και στις ΗΠΑ, της Αμερικής, δείχνουν ότι η εργατική τάξη, οι λαοί, δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Αντλούμε ακόμα δύναμη από την ιστορία των ταξικών αγώνων, από την πύρα του επαναστατικού κινήματο, από τη δοξασμένη ιστορία του ΚΚΕ. Σύντροφοι και συντρόφισσε, όσοι σήμερα υποστηρίζουν ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εξανθρωπιστεί, είναι οι πιο θλιβεροί υπερασπιστέ τη μισθωτή κλαδιά, βασική πηγή τη σημερινή αθλειότητα. Είμαστε περήφανοι και αισιόδοξοι γιατί είμαστε αμετάκλητα ταγμένοι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, με οδηγό μας τη σωστή θεωρία που έχει κηρύξει αμήλικτο πόλεμο σε αυτή τη σκλαβιά. Σήμερα μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα, μπορεί να μοιάζουν ακίνητα, αλλά έτσι δεν θα μείνουν αν αφήσουμε στην άκρη τη λογική της αναμονής, αν σημαίνει ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα. Και αυτό μπορεί να γίνει με το ΚΚΕ μπροστά, πιο δυνατό, κάτι που εξατάτε από το λαό αλλά και από τη δική μας δράση. Εσείς το αποδείξατε με το παραδειγμά σας αναδεικνύοντας πέρσι την πασπουδαστική πρώτη δύναμη στις φοιτικές εκλογές. <Και> Είμαστε σίγουροι ότι θα τα αποδείξετε και στις ερχόμενες πολιτικές μάχες τόσο τις φοιτητικές όσο και τις βουλευτικές και περιφερειακές τα ιστορικά συμπεράσματα της περίοδου της στρατιωτικής δικατορίας 1967-1974 και πιο ειδικά από τους αγώνες των φοιτητών και του φοιτικού κινήματος για την ανατροπή της που σήμερα συζητάμε είναι ένα επιπλέον όπλο στο σημερινό σα αγώνα. Είναι πολλά και συγκλονιστικά τα γεγονότα σε αυτά χρόνια χούντας. Πολλά είχαν ω επίκεντρο τα πανεπιστήμια με κορυφαία την κατάληψη τη νομική σχολή και του Πολυτεχνείου. Επιτρέψτε μου όμως να ξεχωρίσω μερικά για τα οποία οι διάφορες συγγραφείς για τα πεπραγμένα της περίοδου και μερικοί αυτοβιογράφοι που αυτοπροβάλλονται πρόσφατα ως πρωταγωνιστές και κριτές των πάντων αποφεύγουν να μιλήσουν για αυτά τα κρίσιμα όσο και συγκλονιστικά γεγονότα. Μετά την κατάρρευση της δικτατορίας και στις πρώτες φοιτητικές εκλογές στις 9 Νοέμβρη του 1974 για το πρώτο συνέδριο της ΕΦΕ η ΚΝΕ με την αλλά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με ψηλό ποσοστό. Αυτή η πρωτιά κράτησε για αρκετά χρόνια. Τι μαρτυράει αυτό το γεγονός. Μαρτυράει ότι ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών και φοιτητριών αναγνώρισε και τίμησε τον πρωτοπόρο ρόλο της ΚΝΕ και της ΑΝΤΙΕΦΕΕ στον αγώνα για την ανατροπή της δικατορίας αναγνώρισε και τίμησε τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες της ΚΝΕ για την οργάνωση και ανάπτυξη του φυσικού κινήματος στα δύσκολα αυτά χρόνια. Την πρωτοπόρα δουλειά των μελών τη και την αγωνιστική δράση της Αντιεφέ για τις συσπήρεση των φοιτητών σε κάθε σχολή και πόλη σε μια ενιαία πάλι τόσο για τα ζωτικά τους αιτήματα όσο και για την ανατροπή της δικτατορίας. Εκτίμησε τη θεραλέα και αγωνιστική στάση των μελών τη ΚΝΕ στα κρατήρια τη Ασφάλεια και του Ιάτεσά στα βασανιστήρια, στι ιδιωτικέ αρχέ τη Χούντα, όπου κατά εκατοντάδε μαζί με άλλου πρωτοπόρου φοιτητέ σέρνονταν με απάνθρωπο τρόπο στα άντρα βασανισμού. Και είναι εκατοντάδε και χιλιάδε φοιτητέ και φοιτήτριε που αναγνώρισαν στο πρόσωπο τη ΚΝΕ και τη δράση τη τις πιο πρωτοπόρες ιδέες του σοσιαλισμού, κομμουνισμού την ηρωική πορεία του ΚΚΕ και στρατεύτηκαν στις γραμμές της. Καταλαβαίνουμε γιατί αποσωπούν αυτή τη σημαντική εξέλιξη και επιχειρούν με αθλιότητες να μειώσουν ή να θολώσουν το ρόλο και την προφορά της ΚΝΕ στην αντιθατορική πάλι. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι η ΚΝΕ στα δύσκολα και χρόνια τα έκανε όλα καλά, ότι δεν έκανε λάθη, ότι δεν είχε λήψεις και αδυναμίες στην καθοδήγηση των αγώνων. Είναι όμως αθλιότητα ένα επιμέρους γεγονός όπως ένα δημοσίευμα της Πασπαστικής νούμερο 8 το οποίο μάλιστα γράφτηκε μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου που δεν έπαιξε κανένα απολύτω ρόλο, δεν επηρέασε σε τίποτα τι εξελίξει και σε κανένα τομέα να αναδείχνεται σε ξεχωριστό ζήτημα για να πλήξει την ιστορία τη ΚΝΕ. Είναι μικροπρέπεια και ασέβεια στην ιστορική αλήθεια και στον ηρωικό αγώνα τη οργάνωση που δάουσα στις στα χρόνια τη γατορίας... και ειδικότερα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένα ακόμα λόγο που αποσιωπάται η πρωτιά τη ΚΝΕ τότε είναι ότι η ΚΝΕ και η Πασπουδαστική μετά από διάφορες δυσκολίες που πέρασε τα επόμενα χρόνια σήμερα 35 χρόνια μετά έπιασε και πάλι το νήμα της ιστορικής συνέχειας και κατάκτησε ξανά με το σπαθί της την πρώτη θέση στις φοιτητικές εκλογές. Είναι η αναγνώριση της πρωτοπόρας προσφοράς της ΚΝΕ στις σύγχρονες συνθήκες για την ανασυγκρότηση και αναγέννηση ενός ρωμαλαίου φοιτητικού κινήματος. Ο αγώνας που δίνει σήμερα η ΚΝΕ για την ανασύνταξη του φοιτητικού κινήματος είναι σε εξέλιξη. Και είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν πολλές ακόμα θυσίες για να ολοκληρωθεί αυτή η πορεία και να εδρεωθεί το μαχόμενο φοιτητικό κίνημα ως ένα δυναμικό τμήμα του λαϊκού μας κινήματος για μεγάλες κατακτήσεις και μεγάλες αλλαγές στα ανώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Ναι, ο αγώνας σας θα φτάσει στο με επιτυχία. Όπως τότε, καμιά συκοφαντία, καμιά ατιμία, Κανένα διωγμό δεν στάθηκε εμπόδιο στην δορμητική ανάπτυξη τη ΚΝΕ, έτσι και σήμερα τίποτα δεν πρόκειται να σταματήσει την αγωνιστική τη πορεία και την κατάκτηση υψηλών στόχων. Είναι ανάγκη των καιρών να ενισχυθεί το ρεύμα των επαναστατικών ιδεών του ΚΚΕ και τη ΚΝΕ και στα πανεπιστήμια και στο σύνολο τη κοινωνία, να ενισχυθεί η διάδοση τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού στου χώρου τη νεολαία ή αντικειμενική επιστημονική αλήθεια. Σύντροφοι και συντρόφισε, φίλε και φίλοι, ο δρόμο που βαδίζουμε δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα, αλλά και από κάθε γωνιά τη ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, προβάλλει ω επίγουσα αναγκαιότητα οι άνθρωποι του Μόχθου και τη Βιοπάλη και η πλειοψηφία τη νεολαία που κατάγεται από εργατικά και λαϊκά στρώματα να πάρουν τι τύχε και το μέλλον του στα δικά του χέρια. Να αποαπλασιάσουν παντού τα κάστρα αγώνα, να, δείξουν, να αναδείξουν το ΚΚΕ σε ισχυρή δύναμη για να περάσουν στην αντεπίθεση. Να διεκδικήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Με το ΚΚΕ μπροστά και δυνατό εργατικό και λαϊκό κίνημα, νεολογίστικο γυναικείο, είναι σήμερα η μόνη ελπίδα για να αποτραπούν τα χειρόχερα που έρχονται σαν καταγίδα και να αποκτήσουν δυναμισμό οι διεκδικητικοί αγώνες με το κουκουέ μπροστά για να πάρουν ανάσα τα εργατικά λαϊκά στρώματα και τη δύναμη να παλέψουν μεγάλους στόχους. Να απαλλάξουν τον εαυτό τους και την κοινωνία από μια δίστακτη μειοψηφία που ζει από την ληστεία του μόχ των πολλών. Καταπιέζει, εξαπατά και χειραγωγεί τη θέλησή του τόσο με σύγχρονα όσο και με παραδοσιακά καταπιεστικά μέσα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με ισχυρό ΚΚΕ. Βαδίζουμε σε αυτό το δρόμο με αισιοδοξία και ακλόνητη πίστη. Μιλάμε για έναν αγώνα με τον οποίο ο λαό θα βάλει μπροστά τι δικέ του ανάγκε και όχι τι ανάγκε του συστήματο, ώστε να πάρει ξανά ανάσα μέσα από μια κάλπικη πολιτική αλλαγή. Γιατί η πολιτική αλλαγή είναι αυτή που προβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι φημίζονται και αυτοδιαφημίζονται για τι υπηρεσίε που προσφέρουν στο σύστημα όταν ζορίζεται ο λαός στην νεολαία πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται την πραγματική αλλαγή με, την... με, τον ίδιο πρωταγωνιστή και όχι θεατή. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις εχθρεύονται θανάσιμα ένα τέτοιο κίνημα, όπως και τα αφεντικά του, η μονοπολιακή Όμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Θέλουν το λαό υποταγμένο στο συμβιβασμό και τη μυρολατρεία, με μόνη επιλογή να ψηφίζουν κάθε τέσσερα χρόνια για να αλλάζουν μόνο διαχειριστή της σημερινή αθλότητας σύντροφοι και στρόφισσες, είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στα συμφέροντα και στη δύναμη του λαού και στον τελικό μας στόχο. Παλεύουμε και ζούμε με τον παλμό των μελλοντικών επαναστατικών γεγονότων και κατάμε γερά το νήμα της ιστορικής συνέχεια που άρχισε η Παριστινή Κομμούνα και η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Είμαστε, ταυτόχρονα πολύ υπομονετικοί με όσοι σήμερα δεν συμμερίζονται αυτή μας την ισοδοξία και αποφασιστικότητα. Μόλι όσοι σήμερα επηρεάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από τι κυριαρχέ απόψει. Δεν είναι αυτή η αντίπαλή μα. Αυτοί είναι οι αυριανέ στρατιέ των μεγάλων αγώνων. Γι' αυτό και οικοδομούμε στέρεου δεσμού με υπομονή και εμπιστοσύνη μέσα από τι κυριαρχε αποψει δεν ειναι αυτη η αντίπαλοι μα αυτοι ειναι οι αυριανε στρατιε των μεγαλων αγωνων γι αυτο και οικοδομουμε στερεου δεσμου με υπομονη και εμπιστοσυνη μεσα απο τι μαχε του σήμερα. Δίνουμε όλε μα τι δυνάμει με πάδο και αυταπάνηση για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Διεκδικούμε την ψήφο αλλά και το νου και την καρδιά όσο γίνεται περισσότερων φοιτητών και φοιτριών στις βουλευτικές εκλογές. Θέλουμε να κάνουμε και δικό τους αγώνα την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να είναι και πάλι η παστοταστική πρώτη δύναμη για ένα αρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Είμαστε στις πρώτες γραμμές του αγώνα για να βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής και σπουδών των φοιτητών αλλά και ηγέτες στον αγώνα για να ιτηθεί οριστικά η αντιλαϊκή πολιτική. Έχουμε ως οδηγό μας όχι μόνο τις ιδέες μας, αλλά και την ιστορική πείρα του 20ου αιώνα. Ποιος περίμενε και ποιος πίστευε το 1941, όταν όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, ότι το 1944 45 μια οργάνωση νεολαίας όπως ήταν η ΕΠΟΝ θα συγκεντρώσει τις γραμμές της πάνω από 500.000 νέους και νέες και όμως έγινε. Τιμάμε και διδασκόμαστε από το έργο της ΕΠΟΝ που σαν αύριο συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδιση τη με πυρήνα και αιμοδότη την ΟΚΝΕ. Τιμάμε τα χιλιάδες μέλη της που έδωσαν τη ζωή τους ανάμεσά τους πολλοί φοιτητέ και φοιτήτρια. Όλη η ιστορία του 20ου αιώνα είναι γεμάτη από παραδείγματα που αποδείχνουν ότι όταν οι λαοί οργανώνονται και αποκτούν συνείδηση τη δύναμή του, γίνονται παντοδύναμοι και ανίκητοι. Φτάνει να υπάρχει αποφασισμένη και φωτισμένη πρωτοπορία. Η δύναμή του βρίσκεται στο γεγονό ότι ο λαό παράγει τον πλούτο που τον κλέβουν. Αυτό το μήνα συμπληρώθηκαν επίση 80 χρόνια από τη μεγάλη τιτανομαχία στο Στάλιγκρατ όπου κρύθηκε το τέλος και ήττα του γερμανικού φασισμού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το Στάλιγκρατ παραμένει ψηλά στη συνείδηση των λαών όσοι χωλεί και αρίξουν οι υπεριαλιστές με τη θεωρία που ταυτίζει το φασισμό με την κομμουνιστική ιδεολογία. Το σύνθημα του σοβιετικού επιτελείου ούτε βήμα πίσω στο Στάλιγκρατ εμπνέει και σήμερα τις στρατιές των κομμουνιστών σε όλο τον κόσμο. Όταν το 1967 Έγινε η δικατορία της Χούντας. Αυτό που κυριαρχούσε στην ατμόσφαιρα ήταν ότι η Χούντα θα διαρκέσει πολλά χρόνια. Δεν μπόρεσε να σταθεί ούτε 7 χρόνια. Το αρχικό μουδιασμα του λαού και της νεολαίας, ακόμα και η τοπάφια που ήταν απλωμένη πλατιά μέσα στο λαό, γρήγορα μετατράπηκαν σε μαζική αντίθεση και σταδιακά σε αντίσταση που οδήγησε στην ανατροπή της, στην κατάρρευσή της. Οι εξελίξει είναι γνωστέ. Αξίζει ωστόσο να σταθούμε σε ορισμένου κρίσιμου σταθμού. Πώ, πότε και γιατί κλιμακώθηκε η αντίσταση κατά τη κατορία με ξεχωριστού σταθμού την κατάληψη τη νομική και την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η θεατορία επικράτησε, όπω γνωρίζετε, χωρί λαϊκή αντίσταση. Είναι ένα μελανό σημείο τη ιστορία του λαϊκού μα κινήματο. Η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να ξεσκώσει το λαό ήταν το ΚΚΕ. Δεν έγινε όμως. Πιαστήκαμε στον ύπνο. Εγίνεται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν υπήρχε αντίσταση την πρώτη μέρα μόλις εκδηλώθηκε η δικατορία. Γιατί πιαστήκαμε στον ύπνο. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα θέτει και ερευνά αυτό το ζήτημα. Καμιά άλλη πολιτική δύναμη, κανένα από του οι ιστοριογραφούντε δεν ανοίγει αυτό το θέμα και δεν είναι τυχαίο. Στι συγκεκριμένε συνθήκε τότε, με το στρατό και τα τάγκ στο δρόμο, αντίσταση σήμαινε σύγκρουση με απρόβλεπτε συνέπειε. Τα ενδεχόμενα δεν είναι πολλά. Είτε θα είχαμε ματέωση και ανατροπή των σχεδιασμών τη Χούντα και δρομολόγηση σοβαρών εξελίξεων, είτε θα πήρουν ο λαό με βαρύ τίμημα την αντίστασή του. Η έκβαση αυτή της αναμέτρηση θα κρίνονταν από τη δυναμική, τη μαζικότητα, το επίπεδο οργάνωση και αποφασιστικότητας του εργατικού λαϊκού κινήματος. Στην ιστορία των λαϊκών αγώνων έχουμε πολλά παραδείγματα συνένωση του λαού και του στρατού απέναντι στην κρατική αυταρχικότητα. Και αν ακόμα δεν ήταν δυνατή η ανατροπή τη δικτατορία την πρώτη μέρα, από καλύτερε θέσει θα συνεχίζονταν ο αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Η κατάληψη της νομικής και η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν έριξαν αυθημερών και αυτόματα τη Χούντα. Συνέβαλαν όμως αποφαστικά στο τέλος με αρκετές θυσίε. Το καθήκον και ευθύνη των κομμουνιστών και των αγωνιστών του λαού σε τέτοιε συνθήκε είναι να μπουν μπροστά, ατρόμητοι και να ηγηθούν τη λαϊκή αντίσταση και όχι να το βάλουν στα πόδια ή να προστατέψουν το τομάρι του. Δεν έγινε φυσικά αυτό από τους κομμουνιστές. Θα συμφωνήσετε φαντάζομαι ότι η ετοιμότητα αντίστασης σε απρόπτερες εξελίξεις δεν γίνεται αυτόματα και σπασμωδικά αλλά είναι αποτέλεσμα μιας λίγο πολύ μακρόχρονης προετοιμασίας και ασυμβίβασης πάλι με κάθε πλευρά του κρατικού και εργοτικού αυταρχισμού αυτα, σε ένα διαρκές μέτωπο σύγκρουσης με τη δικτατορία του κεφαλαίου. Όπως ακριβώς Κάνετε εσείς σήμερα, με την απόκριση των συνδυασμών της κυβέρνησης, να μετατρέψετε τα πανεπιστήμια σε επιχειρηματικά κέντρα με τη δική τους αστυνομία, μηχανισμούς παρακολούθησης και καταστολής. Έχετε ήδη καταφέρει μια πρώτη μεγάλη νίκη. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, όλοι οι υποστηρικτές και υπερασπιστές της Αστικής και Δημοκρατίας δεν θεωρούν κρίσιμο αυτό το ζήτημα. Το ότι δηλαδή δεν εκδηλώθηκε η αντίσταση στην πρώτη μέρα της διατορίας. Γι' αυτό και δεν ερευνούν τη σημασία του. Και ο λόγος είναι ότι φοβούνται όπως ο διάβολος το λιμάνι λιβάνει τη λαϊκή κινητοποίηση και το ρόλο του λαϊκού παράγοντα. Το ζήσαμε σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας. Ο κύριος προσανατολισμός του για την ανατροπή της δικτατορίας ήταν στραμμένος σε συνεννοήσεις από τα πάνω και στην καλή θέληση των κυβερνήσεων του νατοϊκού τόξου και των ΗΠΑ. Μόνο το ΚΚΕ, παρά τις δυσκολίες του, είχε σαφή και ξεχαθαρισμένη γραμμή πάλι. Η ανατροπή της Χούντας θα είναι έργο του λαού με όλε τι μορφέ πάλι, χωρί να αναποκλείεται και η ένοπλη μορφή πάλι. Γιατί τώρα το Κουκουέ δεν μπόρεσε να, την πρώτη μέρα να ξεσηκώσει το λαό και την ολέα όπω είχε χρέο και φύγει να το κάνει. Δεν μπόρεσε το κόμμα γιατί ήταν παράνομο για 27 χρόνια. Γιατί εκείνη την περίοδο στι γραμμέ του είχαν κυριαρχήσει συμβαστικέ οπορτουνιστικέ δυνάμει που έδιναν μάχη για τη διάλυσή του και τη διάχυσή του σε ένα σωστά δημοκρατικού τύπου σχήμα την ΕΔΑ. Είχαν ως κύριο προσανατολισμό του τη συμμαχία του κόμματος με τις λεγόμενες αντιδεξίες δυνάμεις και τη συμμετοχή του σε συμμαχικές κυβερνήσεις με αστικές και μικροαστικές δυνάμεις κάτι σαν τις προοδευτικές κυβερνήσεις του Τσίπρα μιλώντας με τους όρους του σήμερα. Είχαν εγκλωβίσει το κόμμα σχεδόν αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική πάλι και στις κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Το κόμμα ωστόσο βρήκε τη δύναμη έστω και αργά το 1968 να σταθεί στα πόδια του και να αποκρούσει αυτή την επίθεση. Απομάκρυνε από τις γραμμές του αυτές τις δυνάμεις Χωρί βέβαια να απαλλαγεί οριστικά από τι αντιλήψει που είχαν καλλιεργήσει. Αυτό έγινε οριστικά και αμετάκλητα το 1991 και στη συνέχεια με το πρόγραμμά του στο 19ο συνέδριο το 2013. Το 1968 πήρε σημαντικέ ιστορικέ αποφάσει. Αποφάσισε να συγκροτήσει τι κομματικέ του οργανώσει στο εσωτερικό τη Ελλάδα που είχαν διαλυθεί το 1958 φυσικά παράνομα αποφάσισε επίσης τον Αύγουστο του 1968 τη μεγάλη απόφαση την ίδρυση της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. <στονίκλει> αυτές οι αποφάσεις αυτές οι αποφάσεις έδωσαν μεγάλη δύναμη αγωνιστική αισιοδοξία και προοπτική στους κομμουνιστές και στους οπαδούς του ΚΚΕ να μπουν μπροστά πιο αποφασιστικά στην οργάνωση του αντιδικατορικού αγώνα. Μπορεί το ΚΚΕ να μην στάθηκε στις πρώτες, στο ύψο του την πρώτη μέρα τη διατορία. Βρέθηκε όμω στι πρώτε γραμμέ του αγώνα για την ανατροπή τη. Από την πρώτη μέρα κάλεσε το λαό να μην συμβιβαστεί και να παλέψει για την ανατροπή τη. Τα χιλιάδε μέλη και στελέχη του, οι οπαδοί του, παρουτοκαπνισμένοι αγωνιστέ αντίσταση, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα και το κατοπινών ταξικών αγώνων αποτέλεσαν τον κορμό και την πρωτοπορία του αντιδικατορικού αγώνα. Πάνω από 6.000 μέλη και στελέχη οπαδοί του ΚΚΕ βρέθηκαν στη στο κολαστήριο της Γιάρου. Οι Γιάρος, η Λέρος, οι φυλακές αποτέλεσαν τα πρώτα και μεγαλύτερα κέντρα αντίστασης. Για τέσσερα και πάνω χρόνια ήταν κέντρο αναφοράς και ασυμβίβας αγώνα. Πηγή έμπνευση και θάρρου για να οργανωθεί και να κλιμακωθεί ο αγώνα κατά τη Χούντα. Όσοι δεν είχαν συλληφθεί, πέρασαν στην παρανομία και μαζί με μέλη τη Κεντρική Επιτροπή και άλλα στελέχη που στέλνονταν από εξωτερικό παράνομα, ξεκίνησαν ένα πολύ δύσκολο έργο. Την οικοδόμηση του κόμματο και τη ΚΝΕ εν μέσω πολλών δυσκολιών. Έβαλαν τι βάσει για να αρχίσει να μαζικοποιείται και να δυναμώνει ο αντιδικατορικό αγώνα. Το 1971 όταν διαλύθηκαν τα στρατόπεδα εξορίας και απελευθερώθηκαν οι εξόριστοι δημιουργήθηκαν νέες καλύτερες συνθήκες για την κλιμάκωση του αγώνα. Η ηρωική στάση των κομμουνιστών και αγωνιστών και άλλων αγωνιστών πέρα από το, ε, τους, τα μέλη και τους οπαδούς του ΚΚΕ υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι άνθρωποι που πάλεψαν. Η στάση του στην ανάκριση, στα βασανιστήρια, στα στρατοδικεία, στι φυλακέ και εξορίε ενίσχυσε ηθικά, ιδεολογικά το αδερφικό κίνημα, ειδικά τα πρώτα χρόνια όπου όλα τα η φοβέρα. Το ΚΚΕ έδωσε όμω τι περισσότερε θυσίε στον αγώνα. Θιολόγια λόγια σύντροφοι και για το ξεκίνημα τη ΚΝΕ. Μια μικρή ομάδα με γραμματέα μια ηρωική μορφή του κόμματος το σύντροφο Δημήτρη Τσάρα, αποτέλεσαν την πρώτη μαγιά. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αυτή η μικρή ομάδα έγινε ολόκληρο κίνημα που κατέκτησε και, νου και την καρδιά χιλιάδων νέων στα πανεπιστήμια. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η επικράτηση της δικατορίας χωρίς ουσιαστική αντίσταση της επέτρεψε να, προχωρήσει γρήγορα στο σχεδιασμό της. Κατάφερε συντριπτικά πλήγματα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, στο φοιτητικό και νοριστικό κίνημα, στην τοπική αυτοδίκηση. Αποκεφάλισε, αποκεφάλισε, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, απαγόρευσε την απεργία και έβαλε στο γύψο τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Επικρατεί παντού καθεστώς βίας, τρομοκρατίας, χαφιαδισμού, συνεχών συλλήψεων, σκοταδισμού, αντικομουνισμού. Στα πανεπιστήμια διόρισε παντού διηγητικά συμβούλια στους φοιτητικού συλλόγους με επιλεγμένα πρόσωπα εγκάθετους. Επέβαλε κυβερνητικούς εκπροσώπους στις δικείς των πανεπιστημίων. Κατάργησε το άσυλο, ενεργοποίησε τα επιθαρχικά συμβούλια, προχώρησε σε διώξεις και σε λήψεις πρωτοπόρων φοιτητών και δημοκρατικών καθηγητών. Πριν ακόμα τη δικτατορία, το αστικό κράτο είχε ειδικό τμήμα στην ασφάλεια, το λεγόμενο σπουδαστικό τμήμα. Το σπουδαστικό τμήμα τη ασφάλεια μαζί με παρακρατικέ οργανώσει ήταν ένα σώμα κρούσου στην άδεια στο φυτικό κίνημα και στου πρωτοπόρου φοιτητέ. Έχουν καταγραφεί στην ιστορία μεγάλε συγκρούσει, πολλέ φορέ σώμα με σώμα, μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Στην εφταετία αυτό ο μηχανισμό ενισχύθηκε, εμπλουτίστηκε και απλώθηκε σε κάθε σχολή έτοιμος να καταπνίξει κάθε φωνή διαμαρτυρίας. Σταδιακά επέβαλε αντιδραστικά μέτρα και αλλαγές σε βάρος των φοιτητών και στη λειτουργία των Πανεπιστημίων. Νέο νόμο πλαίσιο, καταστατικό χάρτη ανώ της παιδείας ονόμασε, απόπειρα να επιβάλλει ξενόγλωσσα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατάργησε την τρίτη εξεταστική περίοδο, τη μεταφορά ματευ... μεταφερόμενου μαθήματος και άλλα. Όπως βλέπετε, οι ανάγκες προσαρμογών των πανεπιστημίων στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας και του αστικού κράτους δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Έχει προηγούμενο, έχει συνέχεια και είναι διαρκής απέτηση του μονοπωλιακού κεφαλαίου να υλοποιείται αδίστακτα από κάθε κυβέρνηση, είτε είναι δικτατορική, είτε κοινοβουλευτική, ανεξάρτητα πολιτικής απόχρωσης. Η μεγάλη μάζα των καθηγητών υλοποίησαν, έχονταν αυτήν την πολιτική ίση όπως. Ενώ αντίθετα ανάμεσα στους φοιτητέ αυξάνονταν οι ανησυχίες και ο προβληματισμός για όλες αυτές τις εξελίξεις. Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, κάπου πέντε χρόνια για να γονιμοποιηθούν αυτές οι ανησυχίες και αυτοί οι προβληματισμοί των φοιτητών και να μετατραπούν σταδιακά σε οργανωμένη μαζική διαμαρτυρία αντίσταση και αγώνα για τη ματέωση των αντιδραστικών μέτρων και την ανατροπή τη δικτατορία. Αγώνα που ξεκίνησε τέλη 71, αρχέ 72 και σταδιακά μέσα από, αλ, αλλεπάλληλε συγκρούσει και εναλλασσόμενε μορφέ πάλι, κορυφώθηκε το 73 με την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Καθοριστικό παράγοντα που επέδρασε σε αυτήν την εξέλιξη ήταν η ανασυγκρότηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Είναι πολύ χρήσιμο το συμπέρασμα που αναδείχνεται και έχει διαχρονική αξία. Η αγανάκτηση και η ανησυχία των φοιτητών είτε για τις συνθήκες σπουδών, ζωής και προοπτικής είτε για τις συνεκαλιστικές και ακαδημαϊκές τους ελευθερίες δεν αρκούν για να μετατραπούν σε αγωνιστική στάση. Ούτε επίσης ούτε με επιθυμίες ούτε με διακηρύξει εκ του μακρόθεν είναι δυνατόν να οργανωθεί μαχητικό κίνημα σύγκρουση, ρήξη και ανατροπή τη δικτατορία του κεφαλαίου, είτε ανοιχτή όπω ήταν τότε, είτε συγκαλυμμένη όπω είναι σήμερα. Όλα αυτά αποτελούν το έδαφο δυνατότητε για να καρπούσουν απαιτείται οργάνωση, σχέδιο, πρωτοπόρα και αποφασισμένη και ικανή πολιτική δύναμη. Ειδικά σε καταστάσει όπω αυτέ τη δικτατορία, Απαιτούνται αυξημένε προϋποθέσεις να δρά σε, σε συνθήκε παρανομίας και αφάνταστον δυσκολιών και ασταμάτητων διώξεων και ταυτόχρονα να συνδυάζεται με την μαζική δουλειά και δράση. Τέτοιο κόμμα που μπορεί να μπει μπροστά και να φτάσει στον αγώνα στο τέλος ήταν και είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι άλλε πολιτικέ δυνάμει, χωρί εξαιρέσει, δεν θέλουν το λαό και την νεολαία οργανωμένου. Και στο βαθμό που συμμετέχουν στην ανάπτυξη οργανωμένου λαϊκού κινήματο, το κάνουν μόνο και μόνο για να χειραγωγούν το λαό και να, την υπο, να τον υποτάσσουν στου εκάστοτε, εκάστοτε πολιτικού σχεδιασμού που δεν είναι άλλοι από την διαχείριση τη υπάρχουσα κατάσταση ή να υποδίσουν το ριζοσπαστικό του προσανατολισμού. Το ζήσαμε και στην περίοδο της δικατορίας, όπου ο κύριος προσανατολισμός του ήταν η αντικατάσταση της δικατορίας από τα πάνω, μέσω συνομιλιών και της ενεργοποίησης του λεγόμενου συμμαχικού παράγοντα. Το ζήσαμε και στα κατοπινά χρόνια. Το ζούμε και σήμερα. Η ΔΑΠ, για παράδειγμα, στις μέρες μας, έπαιξε και παίζει το ρόλο του μακριού χεριού της Νέας Δημοκρατίας για τη χειραγώγηση των φοιτητών και την υποταγή τους στους γενικότερους σχεδιασμούς της. Το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις όποιες οργανώσει, έχει. Καλεί τους νέους και μάλιστα με ειδικά κακόγουστα σποτάκια να εξαντήσουν την όποια συμμετοχή τους στην πολιτική πάλι με την ψήφο τους στις εκλογές ως το άπαν. Μόνο το ΚΚΕ και εκ θέλουν την νεολαία, του φοιτητέ, τι φοιτήτριε, οργανωμένου σε κίνημα ρήξη, σύγκρουση και ανατροπή ω καθοριστικού παράγοντα για θετικέ αλλαγέ προ όφελό του σε όλου του τομεί τη ζωή του ω τη ριζική άνθρωπη τη σημερινή βαρβαρότητα. Γι' αυτό και το αίτημα ισχυρό ΚΚΕ στη Βουλή και στο λαό ενίσχυση τη ριζοσπαστική λαϊκή αντιπολίτευση είναι αίτημα που ανταποκρίνεται στον πόθο του λαού και της νεολαία για ουσιαστικέ αλλαγέ και εξελίξει. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, με τη σημερινή μας εκδήλωση θυμάμαι όλους και όλες που βρέθηκαν στις πρώτες γραμμές του αγώνα για την ανατροπή της δικτατορία και την ανασύνταξη σε εκείνες τις μαύρες μέρες του φοιτικού κινήματος. Για να φτάσουμε στην κατάληψη της νομικής και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου δόθηκαν πολλές μάχες και σε πολλά επίπεδα. Μάχες με το σπουδαστικό της ασφάλειας και με όλο τον διοκτικό καταπιαστικό μηχανισμό. Μάχες με τους εγκάθετους τους φοιτητικούς συλλόγους. Μάχες με το αντιδραστικό καθηγητικό κατεστημένο. Μάχες με το φόβο, τη συλλήψη, τα βασανιστήρια. Μάχες για να δημιουργηθούν παράνομες υποδομές και δίκτυα για την ανάπτυξη του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος. Μάχες για την αναπήρωση των δυνάμεων από συλλήψεις και ταυτόχρονα τεράστια δουλειά για να τσαλώνονται αγωνιστές και για να γίνονται ικανοί να παλεύουν σε αυτές τις συνθήκες. Μάχες για την απελευθέρωση των συγκεφθέντων που ήταν ασταμάτητες και για την ανάπτυξη του κινήματος αλληλεγγύης. Με αφετηρία την διεκδίκηση ελεύθερων και γνήσεων φοιτητικών εκλογών και την απομάκρυση των εγκάθετων από τους συλλόγου, ο αγώνας φούντωνε και κλιμακόταν μέρα με τη μέρα, μήνα το μήνα, απλώνεται σε όλες τις σχολές και σε όλες τις πόλεις με πανεπιστήμια. Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννη. Οι εγκάθετε της Χούντας στους φοιτικούς συλλόγους απομονώνονται και δημιουργούνται μεγάλα ρήγματα μέχρι την πλήρη χρεοκοπία τους. Διεξάγονταν όλο και πιο σχεδιασμένα και εμπλουτίζονταν διαρκώς με νέους στόχους ο αγώνας και περιεχόμενο. Στο στόχο πιο ανοιχτά η κατάργηση όλων των καταπιαστικών νόμων τη Χούντας και η των αντιφυτικών μέτρων και των αντιδραστικών αλλαγών στα πανεπιστήμια. Είναι μεγάλη κατάκτηση του αγώνα των φοιτητών η, 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 αποτροπή της ίδρυσης ξενόγλωστων ιδιωτικών πανεπιστημίων και η απόσυση του νόμου πλαίσου του λεγόμενου καταστατικού χάρτη της παιδείας που έγινε τότε. Υπάλληλε συνδικαλιστικέ και ακαδημαϊκέ ελευθερίε, καθώ οριμάζει και μαζικοποιείται, συνδέεται πιο άμεσα και πιο ανοιχτά με αιτήματα και συνθήματα για την ανατροπή τη Χούντα και κατά των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Ο αγώνα αρχίζει να βγαίνει και έξω από τα πανεπιστήμια. Με την επέτειο τη δικτατορία στι 21 Τετάρτου του 1972, οργανώνεται παράνομη συγκέντρωση 300 περίπου φοιτητών στο κέντρο τη Αθήνα δέχθηκαν αιματηρή επίθεση και έγιναν αρκετέ συλλήψει. Την Πρωτομαγιά του 1972 εκδόθηκε διαδήλωση στην πλατεία Κλοντζά. Έχουμε επίση αρκετέ συλλήψει. Είναι πολύ πλούσια η πύρα που συσσωρεύτηκε από τι μορφέ δράση και πάλι αυτή τη περίοδου. Εντυπωσιάζει η ευρηματικότητα, η πολυμορφία, η τέχνη, η ευελιξία το πρωτόβουλο πνεύμα, η τόλμη ο συνδυασμό νόμιμων και παράνομων μορφών πάλι. Ξεχωρίζουμε τρία σημαντικά ζητήματα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και μαζικοποίηση του αντιστατικού αγώνα των φοιτητών. Είναι σε πρώτη φάση η συγκρότηση επιτροπών αγώνα ω όργανο πάλι και επιβολή των φοιτητικών διεκδικήσεων. Ξεκίνησαν από παράνομε επιτροπέ σε διάφορε σχολέ και στην πορεία μέσα από αλλεπάλληλες μάχες και συγκρούσεις εξελίχθηκαν σε σχεδόν νόμιμες και εκλεγμένες αρκετές περιπτώσεις από μαζικές συνελεύσεις, όπως έγινε στη νομική σχολή όπου εκλέχθηκε η πρώτη Επιτροπή Αγώνα. Οι Επιτροπές αυτές εξελίχθηκαν σε αναγνωρισμένα όργανα πάλις των φοιτών. Σημαντική κατάκτηση. Η ανάπτυξη των Επιτροπών Αγώνα γέννησε την ανάγκη συντονισμού της του και του σχεδιασμού για την ανάπτυξη του οργανωμένου φυτικού κύματο. Αυτή η ανάγκη καλύφθηκε με την ίδρυση τη αντιδικτατορική ΕΦΕ με πρωτοβουλία τη ΚΝΕ το καλοκαίρι του 1972. Η ίδρυση της αντιδικατορικής ΕΦΕ, φυσικά παράνομα, αλλά με ποδάρια στι Επιτροπές Αγώνα και η έκδοση παράνομη εφημερίδα τη Πασπουδαστική ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Είναι ένα καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη του αντιδικτατορικού και φοιτητικού κινήματο. Με την ίδρυσή τη κλείνει μια πρώτη φάση αγώνων. Συνοψίζεται και γενικεύεται μέχρι το ότι πήρα και ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια νέα περίοδο πιο ορμητικών και πιο δυναμικών αγώνων. Το φοιτητικό κίνημα φουντώνει και αποκτά τον ηγέτη του η διακήρυξη και το πρόγραμμα της, της Αντιεφέ αγκαλιάζεται πλατιά από τους φοιτές και τις φοιτήτριες. Η Αντιεφέ είναι μια πλατιά μαζική συνδικαστική κίνηση, κάτι σαν το σημερινό μας. Δράως παράνομη οργάνωση, με έντονε όμως νόμιμες μορφές δράσης. Το τρίτο γεγονός που έδωσε δυναμισμό στο φοιτητικό κίνημα είναι η ίδρυση των τοπικών φοιτητικών συλλόγων με ειδικήσεις εκλεγμένε από κανονικέ διαδικασίε. Έπαιξαν σπουδαίο ρόλο με κορυφαία την Ένωση Κριτών Φοιτητών. Οι περισσότεροι και πιο μαζικοί σύλλογοι συνδέονται με διάφορου τρόπου με την Αντιεφέ. Η νομική σχολή έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στην ιστορία του αντιθετορικού αγώνα. Στις αρχές του 1972, με τις αντιδραστικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και άλλα αντιδραστικά μέτρα σε βάρο των φοιτητών, η νομική ξεκινά πρωτοπόρα του αγώνε και το παράδειγμά τη ακολουθούν γρήγορα άλλε σχολέ. Συγκεντρώνονται χίλιοι και πάνω φοιτητέ και απαιτούν να συγκληθεί γενική συνέλευση και να γίνουν εκλογέ. Η διορισμένη διοίκηση αρνείται και αποχωρούν από τη συγκέντρωση. Οι φοιτητέ παραμένουν, εκλέγουν επιτροπή αγώνα και εγκρίνουν το παρακάτω ψήφισμα ομόφωνα να γίνει πρώτον απολογισμό στο ΔΣ, δεύτερον εκλογή εφορετική επιτροπή από την Γενική Συνέλευση και τη Διενέργεια Εκλογών, τρίτο εξέταση του προγράμματο σπουδών. Η αστυνομία παρεμβαίνει άμεσα και διαλύουν με τη βία τη συγκέντρωση. Λίγε μέρε αργότερα, στι 21 Μάρτιο 1972, 150 φοιτητέ αστυνομική καταθέτουν έτοιμα για αδιορισμό προσωρινή διοίκηση για τη σύγκριση Γενική Συνέλευση και τη Διενέργεια Εκλογών. Το δικαστήριο με διάφορα τεχνάσματα απορρίπτει την προσφυγή. Ανάλογε κινήσει γίνονται σχεδόν σε όλε τι σχολέ και τα πανεπιστήμια των άλλων πόλεων. Ο, προπα ο προπαγανδιστικό μηχανισμό τη Χούντα χαρακτηρίζει τη σκηνητοποίηση των φυτών θρασίτατα εξτρεμιστικέ ενέργειε ορισμένων δίθεν δημοκρατικών τελώντων υπό την πολιτική κυδαιμονία του ραδιοσταθμού του ΚΚΕ και των πλέον αντιδραστικών εκπροσώπων του παρελθόντο. Οι αντιδράσει των φοιτητών αποκτούν όλο και πιο μαζικό χαρακτήρα με διαδηλώσει και άλλε δυναμικέ διαμαρτυρίε. Η Χούντα αντιδρά με μαζικέ συλλήψει και βάζει σε κίνηση τα πειθαρχικά συμβούλια. Κάτω από την πίεση, τον Αύγουστο του 1972 διορίζονται από τα πρωτοδικεία νέα διοικητικά συμβούλια στους συλλόγους με εντολή να διεργήσουν εκλογές. Αυτές προσδιορίζονται για τις 10 Οκτώβρη του 1972. Στις 25 Οκτώβριου του 1972 συγκλήθηκαν γενικές συνελεύσεις χωρίς ουσιαστικά όμως μέτρα και εγγυήσει για γνήσιες εκλογές. Για να ξεφύγουν από την πίεση σχεδίαζαν εκλογές νοθείας και βίας με τη συμμετοχή τραμπούκων και την κάλυψη των καθηγητών εποπτών. Οι συνελεύσεις γίνονται πεδίο μάχης, σώμα με σώμα. Στη νομική ο διορισμένος πρόεδρος κάτω από αυτή την πίεση διαλύει τη συνέλευση και πάνω από χίλιοι βητές παραμένουν. Εκλέγουν δεκαμελή εφορευτική επιτροπή αγώνα και εγκρίνουν ψήφισμα που καταδικάζει τις αυθαιρεσίες του Προέδρου και την όλη διαδικασία αποφασίζει τη σύγκριση νέας γενικής συνέλευσης και επικυρώνει την πρώτη επιτροπή αγώνα. Δεν ήταν εύκολες αυτές τις διαδικασίες. Κάτω από τον το τρομοκρατικό, καταπιεστικό μηχανισμό της Χούντας με τους καθηγητές επίσης συμμαχούς της και με το κύριο την άλλη μέρα να βρεθούν ε, ε, στην ασφάλεια, στα κρατητήρια, στο ΕΑΤΕΣΑ και ό,τι άλλες συνέπειες. Δεν ήταν απλές διαδικασίες, ήταν μάχη. Ανάλογε εξελίξεις έχουμε και στην ιατρική και στη φιλοσοφική και σε άλλε σχολέ. Οι εκλογέ τελικά γίνονται στι 20 Νοέμβρη χωρί να έχουν τηρηθεί οι αναγκαίε εγγυήσει για διάβλητε εκλογέ. Στη νομική σχολή 1.500 φοιτητέ συγκεντρώθηκαν για να ψηφίσουν και αφού αντιπάρεψαν τις αθλιότητες των διορισμένων, των χουντικών, ενέκρινα ψήφισμα διαμαρτυρία και με εμπροστάρει τη δεκαμελή επιτροπή, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Εκείνη τη στιγμή, ασφαλίτε και τραμπούκι του έκλεισαν μέσα όπου με την ανοχή των Βρυτανικών αρχών μπήκε η αστυνομία και έγινε μακελιό. Έκλεισε αυτή η μέρα με μαζική διαδήλωση μέχρι το Πολυτεχνείο, με συνθήματα κάτω η ελεύθερε εκλογέ και άλλα. Το φοιτητικό κίνημα έχει αρκετά δυναμώσει και προετοιμάζεται για κοιμάκωση του αγώνα. Με επίκεντρο το λεγόμενο καταστατικό χάρτη παιδείας που επιχειρεί να επιβάλλει ευθυνδιαστικά εχούντα, ξεκινάει νέος κύκλος μαζικών διαμαρτυριών και απεργιών, ενώ δυναμώνει το κύμα συμπαράστασης. Το σύστημα συμπαράστασης, λαέ, κυριολεκτικά δονεί, συγκλονίζει όλη τη χώρα. Η Χούτα κλιμακώνει τον πόλεμο ρίχνοντα στην ουσία λάδι στη φωτιά. Την 3η 13 Φλεβάρη του 1973 με το φασιστικό διάταγμα 1347 αποφάσισε να διακόψει την αναβολή στράτευση και προχωρά στην επιστράτευση των πρωτοπόρων φοιτητών. Την Τετάρτη την άλλη μέρα 14 Φλεβάρη του 1973 στο Πολυτεχνείο γίνεται μεγάλη συγκέντρωση με αίτημα την ανάκληση του φασιστικού διατάγματος. Επεμβαίνει βία αστυνομία και μέσα και γύρω από το Πολυτεχνείο διεξάγονται φωνικέ μάχε. Γίνονται πολλέ συλλήψει, παραπέμπονται σε δίκη κάποιους φοιτητέ και επιστρατεύονται 37 φοιτητέ μέλη των εκλεγμένων επιτροπών. Μέσα σε αυτέ τι συνθήκε παρετείται η σύγκλιση του Πολυτεχνείου. Η μέρα αυτή, Τετάρτη 13 Φλεβάριο του 1973, θα μείνει ω ματωμένη Τετάρτη ω μέρα βία και φασιστικής αγριότητας. Η ΑΔΕΦΕ καλεί το φοιτητικό κόσμο σε μαζική διαμαρτυρία με σύνθημα γενική απεργία. Η επιστράτευση δεν θα περάσει. Την Παρασκευή 16 Φεβάρη συγκεντρώνουν αστυνομικοί 3.000 και πάνω φοιτητέ από όλε τι σχολέ του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου και κηρύσσουν γενική απεργία και δίνουν τον όρκο του φοιτητή. Εμεί, φοιτητέ και φοιτήτρε των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ορκιζόμαστε στο όνομα τη ελευθερία να αγωνιστούμε μέχρι τέλο για την κατοχήρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, του πανεπιστημιακού ασύλου, τη ανάκληση όλων των καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων. Ορκιζόμαστε αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο τη Ελλάδα που βασανίζεται, η βία και η τρομοκρατία δεν θα πέρασε. Έκλεισε αυτή η συγκέντρωση με μαζική διαδήλωση στο κέντρο τη Αθήνα, με συγκρούσει και συλλήψει. Και επιστρατεύονται άλλοι 51 συνδικαλιστές, φοιτητέ από όλε τι σχολέ. Βέβαια η επιστράτευση ήταν ένα από τα μέτρα. Γιατί την ίδια στιγμή, κατά μάζες του καλούσαν στην ασφάλεια ή σε, άλλες, σε άλλα κέντρα διωγμών. Με, τα, με όλες τις συνέπειες. Δεν του καλούσαν για καφεδάκι. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εκδηλώνεται η κατάληψη της νομικής, σαν σήμερα, πριν 50 ακριβώς χρόνια. Διαβάζω το παρακάτω απόσπασμα από τη ζωντανή περιγραφή από την Πασπουδαστική νούμερο 5 το Φλεβάρι του 1973. Οι δύο μέρες, 22 και 23 του Φλεβάρου, θα μείνουν στην ιστορία του φοιτικού κινήματος σαν μέρες ηρωισμού και αυτοθυσίας, μέρες ενότητας και συντονισμένης δράσης. Τα περήφανα σπουδαστικά νιάτα καταλαμβάνουν για 48 ώρε το κτίριο τη νομική. Έδειξαν πόση δύναμη και θάρρο έχουν όταν υπερασπίζουν ενωμένοι τα αιτήματά του που με τόση βία και αυθαιρεσία είχε καταπτύξει η φασιστική χούντα. 48 ώρε σε ένα κτίριο, 4.000 αδούλτε ψυχέ διακήρυξαν περίτρανα τον όρκο του στο όνομα τη ελευθερία και τη δημοκρατία. Και ο ελληνικό λαό άκουσε ήδη και κατέβηκε σύσσωμο να συμπαρασταθεί στα παιδιά του και στο δίκαιο αγώνα του. Το κτίριο καταλήφθηκε στι 6 ώρα το απόγευμα τη Τετάρτη. Οι φοιτητέ έκλεισαν αμέσω τι πόρτε, τι στέριωσαν με θρανία, με σακιά γεμάτα τσιμέντα, με σωλήνε νερού και τι κάρφωσαν με ξύλα. Τοποθέτησαν αμέσω φρουρού που άλλαζαν με βάρδιε, όρισαν επιτροπέ ασφαλεία, φαρμακευτική περίθαλψη κλπ. Έξω από τη σύνοδο, έξω από την είσοδο του Σόλωνο, είχαν μαζευτεί 50 εκοφίτε που φώναζαν και απειλούσαν του γονεί που ζητούσαν να δουν τα παιδιά του. Βρίζαν και λέγαν: Βλέπετε το νέο ΕΑΜ. Μην φωνάζετε γιατί θα σα σκοτώσουμε. Μέσα στο κτίριο, φοιτέ τη ιατρική έδιναν τι πρώτε συμβουλέ για να αποφευχθούν τυχόν συμπτώματα από την πείνα. Οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι έφτιαξαν ειδικέ μικροφωνικέ εγκαταστάσει και προμήθευσαν τι επιτροπέ με τηλεβόε. Αμέσω μοιράστηκαν τα τσιγάρα και τα τρόφιμα που υπήρχαν σε όλου. Οι φοιτέ πήραν τα κτηδιά από το θηρορό, άνοιξαν τα γραφεία των καθηγητών και έβλαν εκεί του αρρώστου. Έφτιαξαν τα μεγάλα πανό σε κομμάτια χαρτόνι και τα τοποθέτησαν στην ταράτσα του κτηρίου. Το βράδυ οι φοιτητέ πριν κοιμηθούν τραγούδισαν και χόρεψαν στην ταράτσα το χώρο του Ζαλόγου, εμείς οι μαύροι κλέφτες και άλλα τραγούδια της δευτερία. Κάτω γύρω από το κτίριο στους δρόμους και στα στενά έμειναν ξάρυπτοι χιλιάδες φοιτητέ και απλοί άνθρωποι του λαού στην παράσταση στους κλεισμένους αγωνιστές. Το πρωί το εγκαιρτήριο σήμανε νωρί. Στι έξι ήταν όλοι στο πόδι. Ανέβηκαν στην ταράτσα, σήκωσαν τη σημαία και χαιρέτησαν όλου αυτού που στάθηκαν κοντά του την πρώτη νύχτα. Στο μεταξύ, οι επιτροπέ, απογονεί, ιερωμένου και φοιτητέ προσπάθησαν να περάσουν μέσα με τρόφιμα, αλλά τα φεστικά όργανα του εμπόδιζαν. Οι κάτοικοι των απέναντι πολυκατοικιών πέταγαν στα παιδιά φρούτα, καραμέλε και τσιγάρα. Στι 7 τη άλλη μέρα, οι φοιτητέ εγκατέλειψαν το κτίριο και πρωτοστάτησαν σε μεγάλη, μεγαλειώδη διαδήλωση φοιτητών και λαού στου δρόμου Πανεπιστημίου Κάνικος Ομόνια Πατησίων. 30.000 λαού διαδήλωνε την αποφασή του να συνεχίσει τον αγώνα για την δημοκρατία, ελευθερία, φωνάζοντα ψηλά το κεφάλι, λαέ, συμπαράσταση, λαέ, ελευθερία, ένας ο κυρίαρχο λαό και άλλα. Οργανωμένα τάγματα εσατζίδων, λοκατζίδων και καθαρμάτων του υπόκοσμου επιτέθηκαν με λύση ενάντια στο λαό. Κρατώντα αλυσίδε, ζώνε, κλόψι σιδερένε γροθιέ και υποκόπανου, επιδόθηκαν σε ένα όριο βία, χύνοντα στου δρόμου τη Αθήνα το αίμα του περήφανου λαού τη. Υπάρχουν εκατοντάδε βαριά τραυματισμένοι και μερικοί ετοιμοθάνατοι. Η 23 του φλεβάρι θα μείνει στην ιστορία σαν φωτεινό ορόσημο, σαν μέρα που το αγωνιστικό φρόνημα των φοιτητών και όλου του λαού νίκησε τη βία. <κλή> Αυτό είναι το χρονικό της κατάληψης της νομικής. Όσοι ήταν μέσα, είμαστε ακριβεί στα γεγονότα. Απόλυτα. <laughs> Με την κατάληψη τη νομική συντροφική πρόσφυγη, <κλή> περιττώ να πούμε ότι μετά τη. Ε, εξέλιξη αυτή ήταν μαζικές συλλήψεις, μαζικότατες. Γέμισαν τα κρατητήρια, το ΙΑΤΣΑ με όλες τις συνέπειες. Μετά την κατάληψη όμως της νομικής, ο αγώνας φούντωσε. Παρά τους διωγμούς, παρά τις συλλήψεις, παρά την τρομοκρατία και όλα τα σχετικά. Έκλεισε η χρονια Χρονιά 72-73 με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η νομική είχε ανοίξει το δρόμο. Αυτή είναι η ιστορική σημασία και συμβολή της νομικής. Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα κλείσουμε το ιστορικό των γεγονότων και τη σημερινή παρέμβασή μα με την εκπλήρωση μια ανεκπλήρωτη υποχρέωση. Το 1972, με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΚΝΕ, πριν 50 χρόνια ακριβώς, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ τότε, στην προκήρυξή του για τα 50 χρόνια, προκήρυξε άμυλα ανάμεσα στις οργανώσεις στα παρακάτω ζητήματα την στρατολογία νέων μελών και κυρίως νέους εργάτες και αγρότες, το χτίσιμο οργανώσεων της ΚΝΕ και του ΠΑΜ νέων όπου δεν υπήρχαν και τη βελτίωση αυτών που υπάρχουν. Το ιδεολογικό και πολιτικό ανέβασμα των μελών και στελεχών της ΚΝΕ. Ένα χρόνο μετά, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ στην τρίτη συνοδότητα τον Ιούλιο του 1973 αποφάσισε να δώσει τότε το πρώτο βραβείο στην οργάνωση σπουδάζας Αθήνας της ΚΝΕ για την πρωτοφόρα δουλειά τη. <συσοκλή> στην απόφαση αναφέρεται το πλάνο οργανωτικής ιδεολογικής και πολιτικής δουλειάς που είχε μπει με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΟΚΝΕ συνέβαλε στην όλη ανάπτυξη της ΚΝΕ στο δυνάμωμα των οργανώσεών της και το κύρος της μέσα στην ΟΛΕΑ. Με την ευκαιρία αυτή η Σύνοδος αποφάσισε να βραβεύσει την οργάνωση σπουδάωσα στη ΚΝΕ με την προκήρυξη της Άμυλας. Τα γεγονότα που ακολούθησαν εξέγερση του Πολυτεχνείου, συλλήψεις μετά το Πολυτεχνείο του 1974 και άλλε εξελίξει δεν μα επέτρεψαν να εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωσή μα. Γίνεται σήμερα. Παραδίδουμε συμβολικά. Παραδίδουμε συμβολικά από το ιστορικό αρχείο του κόμματο, το φύλλο 5 τη Πρασπουδαστική, Λεβάρη 73 με το ρεπορτάζ για την κατάληψη της νομικής και άλλα επίκαιρα δημοσίευματα. συντρόφισσες και σύντροφοι, τα μέλη της ΚΝΕ στην οργάνωση σπουδάζουσας σας Αθήνας, ευχαριστούμε τον σύντροφο για αυτή την τιμή και υποσχόμαστε να φανούμε αντάξιοι τη τιμώντας την πράξη στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, με τους υψηλούς στόχους που θέτουμε για ορμητική ανάπτυξη της ΚΝΕ στα Πανεπιστήμια της Αθήνας, τιμώντας και τους συντρόφους μας για τις μάχες που έδωσαν την περίοδο της δυνατορίας. Ευχαριστούμε. συντρόφισσες και σύντροφοι, συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ορμή για νέες κατακτήσεις και επιτεύγματα. Οι, φοι, οι και βουλευτικέ εκλογές είναι μπροστά μας. Θα είναι ένας μεγάλος σταθμός για τη σπουδάζουσα. Ζήτω τα 50 χρόνια συνδομικής. Ζήτω η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας.